όλοι είχατε τη χαρά έτσι να απολαύσουμε το χαμόγελό του και τη ζεστή του έτσι χειραψία. Βεβαίως, μπορεί να πούμε κάποιος τι δουλειά έχει μια γυναίκα με τα αθλητικά. Θα του πω δίκιο ότι μπορεί να έχει, αλλά δεν είναι όλες οι γυναίκες το ίδιο. Ωστόσο, η ομάδα αυτή, η ΑΕΚ, λόγω της πρόβλησής της και του ονόματός της που κουβαλάει, πάντα νομίζω ότι ασκεί μια ιδιαίτερη έξι και γοητεία, σύν τις μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος, αλλά και τις τωρινές και τις μελλοντικές. Είμαστε εδώ λοιπόν για να ρωτήσουμε και να μάθουμε για το μεγάλο σε κίτρινο χρώμα πάθος του δημοσιογράφου της ΕΡΤ και συναγωνιστή μας στα δύο χρόνια του Μαύρου της ΕΡΤ, του Νίκου του Αγγελίδη. Και αυτό βέβαια αποτυπώνεται στην άκρο σε επιμελημένη έκδοση όλες οι ΑΕΠ του κόσμου που σήμερα εδώ θα παρουσιάσουμε και θα κυρίως νομίζω ότι θέλετε να ρωτήσουμε και να ρωτήσετε πολλά πολλά πράγματα. Η δεύτερη έκδοση του πολυζητημένου αυτού βιβλίου είναι εμπλουτισμένη με περισσότερο υλικό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νότιος Άνεμος. Είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι ιστορικής και κοινωνικής δρομής στα χαρτογράφητα νερά της ιστορίας όλων αυτών των ετών της ΑΕΠ και του δικέφαλου ΑΕΤΟΥ. Το βιβλίο του Νίκου Αγγελίδη αναδεικνύει κάθε μια από τις προσπάθειες αυτές, 361 συνολικά, μέσα από 320 πολύχρωμες σελίδες με περισσότερες από 1.500 φωτογραφίες και από κόμματα εφημερίδων. Πολύ δουλειά. Πολύ ωραία. Καλή έρευνα. Εδώ, βέβαια, το επίκεντρο θα είναι η Άρη Κομωτινής. Φυσικά και θα μάθουμε πολλά για εσάς και είδα και αρκετές φωτογραφίες παλαιότερων ετών. Το βιβλίο αυτό, βέβαια, είναι αφιερωμένο στον παππού του Νίκου, που υπήρξε μέλος της ομάδας της ΑΕ και αυτός που το έσπηρε αυτόν τον κίτρινο πολυαγαπημένο σπόρο του του πάθους. Και πιστεύω ότι θα το μεταφέρει και ο Νίκος στα παιδιά του. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους εκδόσεις και καταγραφές από πλευράς ομάδων και χαιρόμαστε που αυτό ξεκινάει με την ΑΕΚ και φυσικά θα συνεχιστεί και με τις νέες σελίδες επιτυχιών. Εγώ αυτά τα λίγα είχα να πω. Σας παραδίδω στον καλό συνάδελφο, τον Σαμίκο Καραμπιουκούγλου και βεβαίως για τις ανάγκες της παρουσίασης, όπως βλέπετε, έχει στηθεί μια γιγαντοοθόνη όπου θα προβληθούν και ειδικά αφιερώματα. Θα έχουμε και κληρώσεις, θα έχουμε και δηλώσεις των υπευθύνων εδώ της ΑΕΚ Κομωτινής. Σαμί, έχεις το λόγο. Να καλωσορίσουμε τον Νίκο τον Αγγελίδη. Μαζί με όλη την οικογένεια από την Αθήνα θα είναι όχι μόνο εδώ σήμερα, αλλά και αρκετές μέρες, ακόμα εδώ, αύριο στην Αντιδρατούπολη και μετά στην Ορεστιάδα. Σας μιλάω ένας πρώην ποδοσφαιριστής που έφτασε μέχρι τη Γάμα Εθνική και πάντα σκεφτόμουν και όταν έπαιζα και τώρα δεν παίζω να παρακολουθώ πολύ στενά το ποδόσφαιρο τι είναι αυτό που το ποδόσφαιρο δημιουργεί τόσο πάθος. Ψάχνοντας να δω τι θα πούμε λίγο την παρουσίαση, προσπάθησα να δω και κυρίως τους δηλώσεις ανθρώπων που αγάπησαν πολύ το ποδόσφαιρο. Ένας από αυτούς ήταν ένας εκτήμενος προπονητής, ο οποίος σαν κλειδί, ένας ξέρετος, μεγάλος μάχος προπονητής, ο οποίος είχε πει, μερικοί λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι θέμα ζωής και θανάτου, σαν διαβολείο, ότι είναι ακόμα πιο συναντικό από αυτό που λένε. Ψάχνω σε άλλα πράγματα, ήταν ένα εξαιρετικό συγγραφέα και μάλιστα απορριφόμενο από την Ανατολή, ο Σαμάνος Δί. Ένας άνθρωπος για ένα βιβλίο του κυνηγήθηκε πάρα πολύ. Γιατί, εντάξει, το να εκδώσει ένα βιβλίο για να βγάζει μια ταινία είναι κάτι πολύ καλό. Το να κερδίσει η εικόνα να θυμάται στην United είναι ανεκτήμητο. Φαντάζομαι ότι ισχύει για όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων. Και φτάνω σε έναν εξαίρετο επίσης συγγραφέα και δημοσιογράφο όπως είναι αυτή εδώ, τον Αντώνη Καμί, ο οποίος έχει καταγωγή από την Ισλανδία και ήταν ένας πολύ καλός μονοφυλάκας, ο οποίος είχε πει όλα όσα ξέρω με σιγουριά περί ηθικής και υποχρεώσεων τα οφείλω στο ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι το καλύτερο για το τι είναι το ποδόσφαιρο το περιγράφει ένας Λατίνος συγγραφέας. Και μια ωραία μέρα η θεά του Αμίνου φυλά το πόδι του άντρα, το χτυπημένο, το περιθυμένο πόδι του και, αυτό, και από αυτό το φιλί ένας αστέρας του ποδοσφαίρου γεννιέται μέσα σε ένα πάχνι άχυρο. Σε μια καλαμένη καλύβαρα. Και αυτός κάνει τον κόσμο να κρέμεται από μια μικρή μπάλα. Είχε γράψει ο Ουγγανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Ντουάρντο Βαγκράνο στο βιβλίο του «Τα χίλια απόσωμα του ποδοσφαίρου». Έτσι δίνοντας και την πιο φωτεινή και την πιο σκοτεινή πλευρά του ποδοσφαίρου αθλήματος του λαϊκού με τεράστια επιλογή και απήχηση σε εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον πλανήτη και όπως είμαστε όλοι εδώ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σε ανακάτοικα με αυτή τη ζεστή να σας μιλήσουμε και να κάνουμε ένα δημιουργικό διάλογο. Ο Νίκος έκανε κάτι πρωτότυπο, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ελπίζω να το ακολουθήσουν και οι άλλοι, πάνω στα τη στήριξη με τη στήριξη του ΠΑΕ. Κατάφερε να κάνει ένα βιβλίο.
Ιουλίου από 320 στιγμές, το εκτενός το έχει χωρίσει σε 11 ενότητες, όλες εξαιρετικές, και είμαστε εδώ για να τον αναπτύξουμε πώς διάλεξε τις ενότητες. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ η άκρη του υπόλοιπου κόσμου, γιατί τα υπόλοιπα κάτω από αυτά τα ήξερα. Τώρα θα πάρα πολλά πράγματα για τους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν και σε κοντινά σήμερα όπως στην Ξένθη. Από ποια άκρη που ήρθαν και έκανε καρδιά στην Ξένθη και σε άλλες ομάδες, για ποιον τουλάχιστον από αυτά που είδα, 10 άκρη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία είναι μία από αυτές είναι στην Κομοτηνή. Και πριν αρχίσουμε να κρίνουμε όλοι μας, γιατί αυτό θα θέλαμε να κάνουμε, να δίνουμε μια στιγμή παρουσίαση για να μιλάμε εγώ και ο Νίκος και οι Λίγοι, να ρωτάτε και εσείς, θα ξαναγυρίσω στο γραμμή, ξαναγυρίσω στο συγγραφέα, ο οποίος έρχεται οι δημοσιογράφοι και οι συγγραφείς γράφουν τις εμμονές μας. Ο Νίκος είναι φανατικός αριθμός από την Κονίνα και Πακού. Ήθελα όμως να ρωτήσω, για να γράψει κανείς, πρέπει να σε ξυπνήσει κάτι. Ο Νίκος λέει ότι με ξύπνησε ο Μελογιάννης, στο χωριό του Μελογιάννη. Και ήθελα να μας πει πως ξύπνησε όλη αυτή την διαδικασία, η οποία κράτησε 5 χρόνια, έχει ωραίες πάρα πολλές λέξεις, πάρα πολλές φωτογραφίες, πάρα πολλές αναμνήσεις. Και νομίζω ότι δεν σταματάει η έρευνα, γιατί όταν ξεκινάμε να γράφουμε συνήθως κάπου σταματάμε, γιατί το τελείωσε, αλλά δεν τελειώνω ποτέ. Υποδύνοντας τον λόγο και κατασχολούντας τον Νίκο, ήθελα να ρωτήσω, γιατί το χωριό του Μελογιάννη, ήσουν χρόνια. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Έχω ξανάρθει στην Κομοτηνή, για την ΑΕΚ φυσικά. Έτσι. Έχω φίλους εδώ, αδελφικούς. Έχω παιδιά που τώρα συναντηθήκαμε μετά από πολλά χρόνια και μου αφηγήθηκαν ιστορίες που είχαν αποκτήσει κάποια κούλμα αγάπης και λατρείας για την ΑΕΚ. Γενικά στην Κομοτηνή αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζεστασιά και πολύ μεγάλη αγάπη για την ΑΕΚ. Είναι συνδεδεμένη από την, τουλάχιστον σε μένα, στα δικά μου τα δεδομένα, αυτή η πόλη με την αγάπη για την ΑΕΚ. Λέγαμε παλιότερα, εγώ Κομοτηνή είναι όλη η ΑΕΚ, εγώ, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, είναι 4-5 πόλεις, ας πούμε, που μας έχουν δίνει στο μυαλό ότι υπάρχει πολύ έντονο ενωσίτικο στοιχείο. Το γιατί βέβαια, προφανώς το ξέρετε εσείς καλύτερα, το έχετε ζήσει και μεγαλώσει εδώ πέρα. Αλλά η αγάπη για την ΑΕΚ εδώ, στην Κομοτηνή, είναι πολύ μεγάλη και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Ερχόμενος εδώ, σήμερα ταξιδέψαμε, είναι μακρινό το ταξίδι, έτσι με τα αυτοκίνητα ήρθαμε. Είχα γωνία να τα καταφέρουμε, να τα προλάβουμε. Είδατε όλα, γίνονται επιποδός πολέμου. Τα τεχνικά τα φτιάξαμε εδώ. Ευχαριστούμε, αδερφέ, το όνομά σου δεν είναι ακόμα. Άρα, Γιώργη, στο όνομα του μεγάλου μου Γιώργη. Ο Γιώργης εδώ έκανε θαύματα. Λοιπόν, με ρώτησε ο φίλος ο Σαμίρ και καλός συνάδελφος και συναγωνιστής, γιατί η Άρη Μελογιάννη. Φαντάζομαι ότι δεν τα μπορεί να γνωρίζει, γιατί πάντα έχει κάτι ήδη σε κάποιον. Η ΑΕΚ Μελογιάννη, λοιπόν, για μένα τουλάχιστον είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί εκεί συνενώνονται δύο προσφυγές. Είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε από πολιτικούς πρόσφυγες μετά τον εμφύλιο, λίγο έξω από την Βουδαπέστη, με το χωριό Μελογιάννης. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, κυνηγημένοι από τον τόπο τους, σκέφτηκαν ότι η ομάδα που θα τους εξέφραζε αγωνιστικά για να θυμίζουν την πατρίδα, να θυμίζει την πατρίδα, είναι μια ομάδα ξεριζωμένη. Και έτσι, αν και δεν γνωρίζω αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν αριτζίδες ή οτιδήποτε άλλο, σκέφτηκαν την ομάδα τους πρέπει να την ονομάσουν ΑΕΚ Μελογιάννη. Εκεί λοιπόν συναντώνται δύο σημαντικά κομμάτια της ιστορίας και για μένα τουλάχιστον έδωσε ένα έρισμα για να ξεκινήσω τη συγγραφή του βιβλίου. Ξεκίνησε ως ένα ανέκδοτο αυτό το βιβλίο, δηλαδή εμένα μου αρέσει η έρευνα λόγω δουλειάς, μου αρέσει και η ΑΕΚ, την αγαπώ πολύ και απλά έψαχνα και έβρισκα στοιχεία για τις ομάδες αυτές που λέγονται ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή μαζεύτηκαν πολλές και λέω παιδιά, εδώ πρέπει αυτό να καταγραφεί για το, να μείνει για την, για την ΑΕΚ. Είναι χαρά μεγάλη γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι από την ΑΕΚ Κομοτηνής. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει επίσημα έμπνευμα το δικέφαλαϊκό, αλλά όπως είδατε και στο βίντεο, παλιότερα είχα αγωνιστεί και με το δικέφαλαϊκό στο βόλεϊ. Μάλιστα εδώ πιο πολύ από ό,τι είδαμε στη φωτογραφία, είναι παλιοί και γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Θα τη δούμε και στη συνέχεια τη φωτογραφία αυτή. Έχουμε αρκετές εκπλήξεις. Θα μιλήσουμε άλλοι άνθρωποι. Εμείς δεν θέλουμε να μακρηγορήσουμε. Εγώ θέλω εντάχει να την κάνουμε τώρα την παρουσίαση. Μην κάνουμε έτσι. Εντάχει να σας πω τι είναι αυτό το βιβλίο. Να σας πούμε ότι λόγω πρωταθλήματος και κυπέλλου Ευρώπης το δίνουμε και σχεδόν σε τιμή κόστος με 25 ευρώ. Έρχοντας, αν το πάρετε, θα το απολαύσετε, έχει πολλά ιστορικά στοιχεία. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή είναι η δεύτερη έκδοση, η πρώτη πήγε πάρα πολύ καλά.
Δεν το περίμενα για να μην ειλικρινείς, αλλά αγκαλιάστηκα από τον κόσμο και αυτό με έκανε πολύ χαρούμενο. Στην πρώτη έκδοση είχαμε 302 ομάδες, αλλά πηγαίνοντας όπως ερχόμαστε εδώ τώρα στην Κομοτηνή για παράδειγμα, μας πλησίασαν άνθρωποι εκεί, ντόπιοι και μας πήγανε για τις δικές τους ομάδες. Οπότε σιγά σιγά φασούλι το φασούλι γέμισε το σακούλι και με άλλες ομάδες. Οι 302 της πρώτης έκδοσης έγιναν 361 ομάδες στη δεύτερη έκδοση. Τώρα, μιας και μιλάγαμε για ένα κομμάτι ιστορίας, θα σας πω και εγώ τη δική μου την περιπέτεια. Γιατί είμαι ΑΕΚ, γιατί έγινε ΑΕΚ και πώς έγινε έτσι ΑΕΚ, κύριε Σαμί. Πάντα υπάρχει κάτι στην οικογένεια, ίσως όταν μεγάλη. Είναι η φωτογραφία του 1932 αυτή που βλέπετε, είναι η πρώτη ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ και δεύτερος από αριστερά είναι ο παππούς μου ο Νίκος Αγγελίδης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είχατε πολλές επιλογές ευτυχώς. Είναι μερικές φορές εμείς ξυπνάμε και λέμε ευτυχώς που είμαστε ΑΕΚ. Και μετά λέμε ευτυχώς που δεν είμαστε Ολυμπιακοί, το δεύτερο μου λέμε. Λοιπόν, αν είναι κάποιος Ολυμπιακός δεν θέλω να παρεξηγηθεί, απλά λέμε τι αισθανόμαστε. Η ΑΕΚ Κομοτηνής είναι η ομάδα εδώ, η οποία εκπροσωπεί, θα δούμε, είδαμε και νωρίτερα ένα αφιέρωμα. Θα μας μιλήσουν και οι άνθρωποι της ομάδας. Εκπρόσωπος ομάδας ποιος είναι? Ο κύριος Τάσος Πετρίδης. Είναι εδώ. Πού είναι? Πού είναι? Δεν είμαστε εδώ, δεν γλιτώνει. Ο αντιπρόεδρος ΑΕΚ Κομοτηνής είναι εδώ και να μας πείτε κουβέντες τώρα. Δεν την κλείνω στο Τάσο. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε για όλη την ΑΕΚ. Και γενικά και για εμάς που φέτος πετύχαμε ένα μάθημα. Εύχομαι για αυτό που κάνατε να έχει ευωδία σε ό,τι έχει το σκοπό να πετύχει. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι στην Κομοτηνή και αυτή είναι μια μεγάλη ομάδα. Καταρχήν είναι δύσκολο να βρεις ένα τέτοιο σύλλογο που να έχει. Ας πάρουμε πρώτα το βόλεϊ. Βόλεϊ μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, έχει άρση βαρών και πολύ καλή πυρμαχία. Πλην το προσωπικό κομμάτι που είπαμε ότι εδώ πήγαινε καλά, κάποτε ήταν σαν ξεπληκτικό, αλλά δεν τα κατάφερε. Το μπάσκετ μας ήταν σε πολύ καλή κατάσταση μέχρι φέτος. Ήταν δύο χρόνια στην Γάμα Εθνική. Έχουμε πολλά παιδάκια στις ακαδημίες, φτάνουν τα 120. Απαρτίζεται από ένα πολύ καλό παραγωγικό κομμάτι, το οποίο το πάει πολύ μπροστά. Το ποδόσφαιρο το έχουν αναλάβει κάποιοι και εκεί κάποιοι παράγοντες οι οποίοι θα το προωθήσουν αρκετά. Η Άρση Βαρών έχει πολλές επιτυχίες. Ήδη έχουμε δύο πανελλήνια ρεκόρ. Αλλά βέβαια αυτά τα θρήματα είναι λίγο στην αφάνεια. Και η πυρμαχία μας πάει πολύ καλά, έχει αξιόλογα παιδιά. Αλλά και αυτά, όπως είπαμε, δεν έχουν ούτε καν χώρο να προπονηθούν. Τελευταίο κομμάτι είναι το βόλεϊ, που όπως είδατε είχε μια τεράστια επιτυχία, την οποία πρέπει να την συμμοντάρουν όλοι. Κάνουμε όλη μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, την πόλη μας, μέσω του αθλητισμού και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να αντέξουμε όλα αυτά τα προβλήματα που συναντούν μπροστά μας. Αυτά είναι λίγη για την άγκη της Κομοτηνής. Πώς είναι αυτά τα συνέδρια που πρέπει να δεις στο σύνολο τους άντες, γυναίκες μου και παιδιά, ξεκοφτάθηκε αυτή. Στην προσπάθεια παραγωγικά ή αθλητών. Αθλητών, παραγόντων, δεν ξέρεις κατώς είμαστε συγκεκριμένοι. Ναι, σαν παράγοντες το έχουμε λίγο θέμα αυτό. Είμαστε λίγοι. Καθένας ξέρει τα δικά του. Τώρα για τους αθλητές που είπες, το τμήμα του βόλεϊ εμάς έχει γυναικείο ανδρικό, το οποίο έχει γύρω στα 120 παιδιά και ακαδημίες, είναι γύρω στα 200 άτομα. Στο μπάσκετ δεν είναι το ίδιο. Τώρα η πυρμαχία και άξιο βαρών είναι λίγα τα άτομα και είναι περιορισμένοι αθλητές. Πότε είναι? Ακόμα δεν έχουμε προγράμματα και τέτοια, αλλά
Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα. Έχουμε θέματα πολλά. Τι μπορεί να λυθεί, τι θα το δείξει ο καιρός. Τώρα, αν βοηθηθούμε γενικά. Άμεσα είχαμε σοβαρό πρόβλημα με την στέγαση της ομάδας, ήταν στο δεύτερο ανήκειο της ομονίας, το οποίο πιστεύουμε ότι επιτεύχθη με τη βοήθεια του κοιμάχου. Τώρα πιστεύουμε ότι τώρα τα θέματα θα λυθούν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πάντως ως σύνολο, ως ραδιόφωνο, ως τηλεόραση, να μισθεί και μας ανοιχτεί για όλα τα πράγματα που υπάρχουν, να τα κοβεντιάσουμε. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε σε όσα μπορούν να απειληθούν με όλες τις δυνάμεις που έχουμε. Θα δώσουμε ξανά την σκεφάλη στον Νίκο, για να δούμε τι άλλο έχουμε από τώρα και τι θα προγραφείς που περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την έρχομη δημιουργία. Η οποία φέτος θα σκεφτεί το σύνολο αντιμέτωπη με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα που είναι της άπανε κατηγορίας. Εδώ κοντά είναι και η ΑΕΚ Εύρου, αύριο θα είμαστε στην Αλεξανδρούπολη. Ομάδα η οποία δέθηκε πριν από 4 χρόνια και φέτος ανέβηκε η κατηγορία από τη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Εύρου με πολύ καλή παρουσία και αήθητη στην πρώτη κατηγορία. Είναι η Αθλητική Ένωση Καρωτής. Πιάσαν πλέον τώρα ομάδες που είναι κοντά στο δημοτικό. Δεν υπάρχει πλέον, δεν είναι ζωή όπως λέμε, αλλά είναι μια ιστορική ομάδα με πολύ μεγάλη και σημαντική παρουσία στα τοπικά πρωταθλήματα. Είναι η Ένωση Κιανής Ασβεστάδων, βλέπετε εδώ τις φανέλες με το κεντρικό μαύρο και το κεντρικό. Και συνεχίζουμε με ομάδες οι οποίες θα σας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση παίρνοντας και διαβάζοντας το βιβλίο, όπως είναι η Πέρα Κλουμπ, η ιστορική συνέχεια της Πέρα από την Κωνσταντινούπολη. Το 24 που ήρθαν πρόσφυγες αυτοί οι άνθρωποι δεν συμμετείχαν στην είδηση της ΑΕΚ, λόγω γειτονιάς και κοντά στο αμπελόκηπου, στα κατεχόμενα που λέμε, κοντά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν την Πέρα Κλουμπ. Κλουμπ είναι ομάδα. Είναι τα Σούρμενα, τα Σούρμενα ιστορικά είναι χωριά του Πόρτου και η ομάδα βρίσκεται στα νότια προάστια, αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Και είναι η ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου, και η ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου δεν έχει σχέση με τον Άγιο Κωνσταντίνο λίγο που φτάσει στη Λαμία. Είναι ένα προσφυγοπόρι έξω από το Αγρίνιο, στην Τουρκακανονία, ένα χωριό το οποίο είναι όλο ΑΕΚ. Και βέβαια η ομάδα κατάφερε να φτάσει κάποια στιγμή μέχρι την τέταρτη εθνική κατηγορία, όπως βλέπετε εδώ στη φωτογραφία. Είναι ο Παναθηναϊκός, παραλίγο Παναθηναϊκός, ένα σίγμα και ένα δίτα χωρίς τις δύο ομάδες, αλλά και μια ιστορία. Η Ασίνη από την Αργολίδα είναι προσφυγική περιοχή και η ομάδα εκεί αγωνίζεται με έμβλημα των κεφαλαϊκών και χρώματα του κίτρινου και του μαύρου. Όπως και η ιστορική ΑΕΚ Τρίπολης, μια ομάδα που βλέπετε εδώ ότι παλιότερα είχε αγωνιστεί και με το μεγάλο θρύλο της ΑΕΚ του Κώστα Νεστορίδη. Είναι παρεξηγημένη η λέξη θρύλος, δεν έχουν βγάλει μόνοι τους για να νομίζουν ότι έτσι αυτοκαλύζονται, αλλά η ιστορία είναι ότι η ιστορία της ΑΕΚ, ο Κώστα Νεστορίδης είναι μια πραγματικά θρυλική μορφή. Έχει αγωνιστεί κόντρα στην ΑΕΚ Τρίπολης, μια ομάδα που ιδρύθηκε το 1929. Είναι η ΑΕΚ Αιγίου, Αθλητική Ένωση Αιγίου, ξεκίνησε ως προποντής, συνέχισε ως ΑΕΚ Αιγίου και τα χρόνια της Σκούδας, τότε που υπήρχαν κάποιες τις αναγκαστικές προσαφαιρέσεις και συμφωνεύσεις σωματείων, το σωματείο αυτό αναγκάστηκε να φύγει το ΚΑΠΑ, η Κωνσταντινούπολη δηλαδή, και να λέγεται Αθλητική Ένωση Αιγίου. Είναι η ΑΕΚ Πατρών, είναι η ΑΕΚ Καλαμάτας, είναι η ΑΕΚ Κυψέλης. Είμαι εδώ ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ Κυψέλης, ο κύριος Βαγγέλης Καραγιαννίδης. Νομίζω αν έχει μια σημασία πέρα από τον ομάδο, πέρα από τον οπαδό, πέρα από τον οποίο μιλείτε και είναι η κοινωνική προσφορά που έχουν οι ομάδες και νομίζω η ομάδα της ξαναδημιουργήματα της Κυψέλης σε αυτά αρχιδημοσία, στην ενδοσία, αν δεν είναι καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που συναντώ σήμερα τον Νίκο Πονακυλίδη εδώ. Είσαι οικογενειακός, ταξίδι όλη την ημέρα πολλά χιλιόμετρα για να βρεθεί εδώ στην Κομωτινή μαζί με τους συνεργάτες του. Εγώ είμαι ο πρόεδρος του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Άκη Ψέλης, όπως βλέπετε πίσω μου. Ετοιμαζόμαστε εμείς για την παρουσίαση η οποία θα γίνει στις 30 του Ιούνιου στην Ξάφη, στο ξενοδοχείο Ναδάσα. Για να παρουσιάσει ο Νίκος Αγγελίδης και εμείς να οργανώσουμε αυτή την παρουσίαση με ανυπομονησία, με πολύ αγάπη και πολύ χαρά, γιατί για εμάς σαν σύλλογος είναι ιδιαίτερη τιμή που μας έχει συμπεριλάβει ο Νίκος Αγγελίδης μέσα σε αυτό το σπάνιο και σημαντικό συγγραφικό του έργο.
διότι δεν νομίζω παγκοσμίως αν υπάρχει κάτι παρόμοιο να μπορεί να συμπεριλάβει μέσα τόσα πολλά σωματεία, τόσες πολλές ομάδες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, άλλες μεγαλύτερη ιστορία, άλλες μικρότερη ιστορία. Σημαντικό είναι ότι έχουν βάλει όλο το λιθαράκι τους πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέγεται Σύλλογος Αθλητικός Πολιτιστικός. Νίκο Αγγελίδη, σε ευχαριστώ καταρχήν, το λέω εδώ, που μου δίνεις το βήμα να πω πέντε κουβέντες. Το να συμπεριληφθούμε κι εμείς μέσα σε αυτό το στο βιβλίο, διότι αυτό το βιβλίο γράφει ιστορία για μένα προσωπικά και θα μείνει στην ιστορία και πρέπει ο καθένας ξεχωριστά και ας μην είναι και αεξής, ας μην έχει συναισθήματα που να λέγονται ΑΕΚ, να είναι η ομάδα του Πολίτου Συλλόγου, να το έχει στην βιβλιοθήκη του, παρακαταθήκη, να θυμούνται οι καλύτερο να μαθαίνουν οι νεότεροι και οι αυριανές γενιές, γιατί είναι βιβλίο το οποίο θα μείνει στην ιστορία, πιστεύω, για πολλά πολλά χρόνια. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, ένα ευχαριστώ ακόμα, να είστε καλά. Κάτι άλλο για την κρίση όμως, θα να πεις δύο λόγια για την κοινωνική προσφορά της νομοθεσίας, δύο λόγια και δύο λόγια για το τι ετοιμάζεται στην Ξάνθη, διότι είναι θα είναι και θελική παλίπολος όλοι στις Ξάνθη στην Ξάνθη, που έχουν περάσει. Σε δύο τρία λεπτά ακόμη θα πάρω το χρόνο εδώ και πάλι. Εμείς ως Ομοθετικός Σχολιστικός Δαθλητικός Σύλλογος δεν παίζουμε μόνο ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε και το κάνουμε με μεγάλη επιτυχία να μεταλαμβαδεύσουμε σε νεότερες γενιές και ήδη και σε αυτές τη σημερινή γενιά και στην προηγούμενη όσον αφορά το κομμάτι το κοινωνικό που έχει να κάνει με την προσφορά στον συνάνθρωπο. Και αυτό είναι η αιμοδοσία. Όπως ξέρετε πολλοί ή και αν δεν γνωρίζετε κάποιοι, το αίμα είναι ιστός ανθρώπινος, ο οποίος δεν μπορεί να φτιαχτεί, να δημιουργηθεί ούτε σε εργαστήρια ούτε σε εφαρμογευτικές εταιρείες. Πηγαίνει μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και αυτό είναι η μεγάλη αγάπη που μας κάνει να ξεχωρίζουμε ως άνθρωποι, ως οντότητες, ως παρουσία. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας και το έχουμε πετύχει, πιστεύω, γιατί είμαστε ο πρώτος σύλλογος πανελλαδικά. Σε 14 αιμοδοσίες έχουμε συγκεντρώσει 597 φιάλες αίμα, τις οποίες έχουμε στείλει στο Πέδον Αγίας Σοφίας στην Αθήνα, που έχει μεγάλες ελλείψεις και έχει να κάνει με... Αυτό έχει να κάνει με παιδιά από ένα νεογέννητο μέχρι 15-16 μονών. Και όχι μόνο αυτό, συνεχίζουμε και σε αυτό το κομμάτι, δίνοντας δεκάδες δείγματα σωματικού υπηθίσματος για να καταχωρηθούν στην Παγκόσμια Τράπεζα. Διαφορετικά, όπως το έχετε ακούσει πολύ, δείγμα με ιερού γνωστό, να κάποιος να κάνει ένα χρέος στον άμα όπως παρουσιάζονται προβλήματα και αν δεν το έχει κάποιος πρώτο βαθμό συγγενέα, ο γονέας, αδερφός ή αδερφή, μετά είναι μία στο εκατομμύριο για να μπορέσει να βρεθεί κάποιος συμβατότητας. Δίνοντας περισσότερα όμως, μπορούμε να προσφέρουμε και να δώσουμε περισσότερα. Και να κλείσω και όχι μόνο αυτό, προσπαθούμε να περάσουμε και μηνύματα στις επόμενες γενιές, ό,τι ανακυκλώνεται δεν πάει στο έδαφος. Είναι η μπαταρία, είναι η γυαλί, είναι η αλουμίνιο, είναι η χαρτί και αναδοσώσεις και ρετροφυτεύσεις. Για να μπορούμε να προσφέρουμε στο περιβάλλον, να αφήσουμε μια καλύτερη γενιά στη σημερινή κοινωνία για να μπορούμε να έχουμε και το δικό μας άδειο. Θα αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της κοινωνικής φοράς του συναθλητισμού, όταν καθίσαμε το ποδόσφαιρο για τους ποδοσφαιριστές, ήταν και αυτό ίσως. Ωραία, λοιπόν, εντάξει θα πούμε μερικές ομάδες ακόμα και μετά θα καλέσουμε εδώ τον εκπρόσωπο της Ορίτσινα Κομωτινής, τον Γιάννη, να μας πει δύο κουβέντες. Λοιπόν, ΑΕΚ Ρίτσας, ΑΕΚ Λαβακίου, έλα. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους που βρήκατε τη στιγμή και την ώρα για να δείτε για να ακούσετε για το βιβλίο του Νίκου Αγγελίδη. Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από το σπίτι κανένας αρχή. Εμείς σαν γελαιότεροι σε σχέση με κάποιους άλλους είμαστε αυτοί οι οποίοι και ο Νίκος και κάποια άλλα παιδιά το 87 ιδρύσαμε την Ορίζινα Αγωγή. Για όσους δεν ξέρουν λεπτομέρειες, η στέγαση επιτεύχθηκε χάρη σε κάποια 600 ευρώ που είχαν έρθει από το κλαμπ
δολάρια, σωστά, από το κλαμπ της Νέας Υόρκης. Έτυχε τότε στο κλαμπ να είναι ο κύριος από εδώ, ο κύριος Αγγελίδης. Οπότε και εμείς αισθανόμαστε σαν ορίζει να αποκοτεινήσω ότι είμαστε ένα πνευματικό παιδί του κλαμπ της Νέας Υόρκης. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Αγγελίδη. Εγώ πραγματικά αναπτυχιάζω, γιατί φτάσαμε στα 50 και μετράμε κάποιες δεκαετίες. Και μετράμε κάποιες αρκετές δεκαετίες, Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για αυτή την προσπάθεια και για την παρουσία σου εδώ. Να τονίσω ότι η ΑΕΚ είναι ιδέα και την ιδέα δεν θα αποκλείσουμε. Πώς είμαστε συνολικά, αυτανόμαστε, πληθυνόμαστε, τι γίνεται? Παρά τις δυσκολίες και ειδικά με το... Παρά τις δυσκολίες και με φαρτήριο πιστεύω την θετική κατάκτηση του προβλήματος στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι από εδώ και μετά θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε κιόλα. Είμαστε και ψυχά του εμά. Μην πάμε σαν υπόλοιπα που έχει ξεχάσει. Ναι, το είχα ξεχάσει αυτό με τα 600 δολάρια. Αλλά όμω επειδή είναι η ζωή είναι. Παλαιό του Στάλιν. Λοιπόν, η Τσίπη. Λοιπόν, επειδή αυτό ήθελα να πω τώρα. Περίμενα. Δεν ήταν τα 600 μόνο, είναι αμφίδρομες τις σχέσεις. Ο Στάβρος λοιπόν, ο Κιτσίκης, ο αδερφός του Γιάννη, δεν ήξερα τώρα τον αδερφός του Γιάννη, είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε το ιστορικό σύνθημα ΑΕΚ εδώ, ΑΕΚ εκεί, ΑΕΚ στην Αμερική. Οι ήρωες να είναι καλά, οι αεκάρες να νικά, το κάνουν παραλλαγή κάποια στιγμή, το νικά το κάνουν όσους αλλιώς, για τα παιδιά στην ξενιτιά. Παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο από την Κομοτηνή στη Νέα Υόρκη, τότε εγώ έβαζα τα μηνύματα στην τηλεφωνική. Και ο Στάβρος έλεγε τα βάζα στο κεφάλι από τις παπάδες και τις μαμάδες. Εδώ λοιπόν, Νικόλας Χαστιαδόλου. Καλησπέρα σε όλους. Μισή ιστορία θα σας πω έτσι για τα πρακτικά. Ο Στάβρος λοιπόν εκείνα τα χρόνια νεαρό παιδί έπαιρνε κάθε μέρος στο τηλεφωνητή της Νέας Υόρκης για να ακούει τα μηνύματα που αφήνανε τα παιδιά της Νέας Υόρκης. Του συνδέσμου, όχι από το πρόβλημα όμως, του συνδέσμου παδών Άγιας Νέας Υόρκης. Και καταλαβαίνω ότι εκείνα τα χρόνια για να επικοινωνήσει κάποιος από την Κομοτηνή στη Νέα Υόρκη, ο κόσμος ήταν τεράστιο. Οπότε λοιπόν ο Στάβρος έχει φτιάξει στο σπίτι της γιαγιάς λογαριασμό τηλεφώνου 130.000 δραχμές το 1986-87 και σε ένα ακροπολείο που δούλευε, τον διώξαμε βέβαια από την Ιταλία άνθρωπο, έχει φτιάξει και 150.000 τηλεφωνικό λογαριασμό και σε ακροπολείο. Ο καημένος μετά θα βρει και άλλη δουλειά. Ξεκλήρωνε το λογαριασμό στο ακροπολείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν την πρέπει και την αγάπη που είχαμε και έχουμε για την ΑΕΚ, ακόμη και τώρα. Ευχαριστούμε τον Νίκο Αγγελίδη, ευχαριστούμε όλους ήρθατε εδώ, εκάρα για πάντα. Αυτό ήταν η αγάπη και αυτό ήταν η αγάπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την πολύ πολύ ωραία ιστορία πάθους. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως τη ΑΕΚ του κόσμου τώρα. ΑΕΚ Αλαβακίου στη Δράμα, πήρε το πρωτάθλημα και ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία φέτος, με πολύ καλή πορεία. Πολύ καλά τα πήγε και η ΑΕΚ Λυκείων στη Δράμα, επίσης ανέβηκε από τη Λίδα στην πρώτη κατηγορία. Είναι γνωστό το μέρος εκεί για τα καπνά, είχε τα καλύτερα καπνά στην Ελλάδα. Και φημισμένο χαλβά, είναι όπως λέμε ο χαλβάς της Τραπετσόνας, χαλβάς Φασάλων, είναι και ο χαλβάς Κυργίων, Δράμας. ΑΕΚ Χαλκίδας, λέω γρήγορα περίπορα, ΑΕΚ Πύργου, ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Εδώ λοιπόν είναι ένα κομμάτι να σταματήσουμε λίγο, γιατί έχει παρεμηνευτεί λίγο η ιστορία με τον ΠΑΟ. Το 1925, ως συνέχεια της ΑΕΚ στην Αθήνα, ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη από Κωνσταντινοπολίτες φίλους της ΑΕΚ, η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Το 1926 κάποιοι αποσκυρτούν από την προσπάθεια αυτή, θέλοντας να δώσουν ένα πιο κεντρικό νόημα στην ομάδα, να γίνει δηλαδή περισσότερο ομάδα της Θεσσαλονίκης, των Θεσσαλονικίων, παρά των Κωνσταντινοπολιτών. Ναι, θέλανε λοιπόν να γίνει μια ομάδα η οποία θα εκπροσωπούσε κατά κάποιο τρόπο όλη τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο τους πρόσφυγες και τους Κωνσταντινοπολίτες. Ήρθαν σε διένεξη τότε λοιπόν αυτοί που αποσκύρτησαν με την ΑΕ και δημιούργησαν τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινοπολιτών. Όχι Κωνσταντινούπολης όπως είναι η ΑΕ, είναι ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα Κωνσταντινοπολιτών, τουλάχιστον όπως λέει το έγγραμμα. Μεγάλες κόντρες,
μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ομάδων, διήρκησε από το 26 μέχρι το 29, όπου η ΑΕΚ ουσιαστικά συγχωνεύτηκε από τον ΠΑΟΚ, έδωσε το έμβλημα, το δικαίωμα εδώ στον ΠΑΟΚ, γιατί μέχρι τότε είχε έμβλημα ένα τετράφυλλο και ένα πέταλο τον ΠΑΟΚ, δεν το έμβλημά του, και απλά κατέβασαν τα φτερά του δικεφάλου σε ένοιξη μνήμης για την προσφυγιά. Έτσι είναι λοιπόν αυτή η ιστορία μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, και εγώ τουλάχιστον μπορεί να φανεί λίγο περίεργο ακόμα και τώρα, θλίβομαι που φίλοι του ΠΑΟΚ και φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται σε αυτή την αντιπαράθεση, γιατί πραγματικά οι ρίζες, έστω και με τις κόντες του τότε, είναι συγκινητικές. Είναι συγκινητικές. ΑΕΚ Κρασιατών στην Ήπειρο, ΑΕΚ Αρχαγγέλου στην Πρέβεζα, ΑΕΚ Αμπής ήταν η προηγούμενη παρουσίαση που έγινε στην Άρτα, ΑΕΚ Ατσαβά από τα Βρύουλα είναι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, λίγο έξω από την Καρδιζάνο. ΑΕΚ Καβάλας, εδώ βλέπετε το φημισμένο Γιάννη Κανάκη, ο οποίος ξεκίνησε από την ΑΕΚ Καβάλας και συνέχισε στην ΑΕΚ στην Αθήνα. Ναζιανζός Νέας Καρβάλης, εδώ πολλά δεν είναι μακριά η Νέα Καρβάλη. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος από αριστερά καθισμένος. Ένας παίκτης τον είπε κάποιος, ναι. Έχει γράψει ιστορία στην ΑΕΚ, ο Νίκος Κωστέλογλου, και σαν προπονητής ξεκίνησε από τον Ναζιανζό με τον δικέφαλο Αϊτό. Μετά πήγε στην Ξάνθη και μετά ήρθε στην ΑΕΚ, όντας ο φίλος ΑΕΚ από μικρός. ΑΕΚ Καπαδοκικού στην Καρδίτσα, προσφυγοχώρη και αυτό, από την Καπαδοκία, Καπαδόκες είναι η κύριε μας από το Καπαδοκικό. ΑΕΚ Καλαμιάς, μια από τις τελευταίες παρουσιάσεις που έγιναν εκεί, ποντιακό χωριό, στην Κοζάνη. ΑΕΚ Περάματος είναι οι Φαναριώτες που ήρθαν από την πόλη, έστησαν τη φωλιά τους στο πέραμα. Εκεί που σήμερα όλοι λένε ότι είναι Ολυμπιακή, υπάρχει ομάδα με κεφάλαιο αυτό και μεγάλη ιστορία από το 1927. Όπως και η Χαλκιδόνα, με την οποία έχει τεθεί αντιμέτωπη η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, σήμερα πήρε το Αφημίτης Ατρόμητος και συνεχίζει. Η Χαλκιδόνα υπάρχει ακόμα και τώρα στα τοπικά πρωταθλήματα του Πειραιά. Με έμβλημα το δικέφαλαιο αυτό, όπως ξεκίνησε από πολύ παλιά, όπως βλέπετε. Μικρασιατική στοιχείο, η μοναδική ομάδα στοιχείο που έχει παραμείνει χωρίς να συγχωνευτεί, είναι η μόνη ομάδα με έμβλημα του δικέφαλου Αϊτό. Ο φίλος μας, ο Παντελής Θαλασσινός, γνωστός φίλος της ΑΕΚ, ο οποίος έχει αγωνιστεί, μας αποκάλυψε σέντερφορ στην ομάδα, και θα είναι εκεί στην παρουσίαση που θα γίνει τον επόμενο μήνα στο όμορφο νησί της Μαστίχας. Τριβλία Ραφίνας, δυστυχώς έχουμε παίξει κόντρα στην Τριβλία σε επίσημο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, με έμβλημα του δικέφαλου Αϊτό στην ελληνική ομάδα. ΑΕΚ Λιωσίων, εδώ βλέπετε το Γκαλιτζάκι και τον Καρακούνι ως ερασιτέχνες του Παναθηναϊκού, έπαιξαν στο τελικό ερασιτεχνών με την ΑΕΚ Λιωσίων το 1992, χάσαμε δυστυχώς 2-1. Γκαλιτζάκης βέβαια έρθει στην ΑΕΚ και έκανε καριέρα και εκτίμηση για την ομάδα. ΑΕΚ Πειραιός, ο Βάζος, το μεγάλο αστέρι του Ολυμπιακού, ήταν Κωνσταντινοπολίτης και αεξής φανατικός. Πριν πάει λοιπόν στον Ολυμπιακό, δοκιμάστηκε στην ΑΕΚ. Τον έκοψαν βέβαια, γιατί είχε ένα ανατομικό πρόβλημα. Τώρα το πόδι ήταν λίγο πιο κοντά από το άλλο. Τον είδαμε και λέμε τι είναι αυτός που τσόλα, εδώ θα τον πάρουμε. Εξαιρετικός τεχνίτης, super scorer. Όταν τον έκοψαν από την ΑΕΚ, είχε τόσο μεγάλη λατρεία στην ΑΕΚ, πήγε στην ΑΕΚ Πειραιός που υπήρχε τότε. Εκεί τον είδαμε οι Ολυμπιακοί, τον πήραν και έγινε ο Βάζος, ο Γιάννης Βάζος, που γνωρίζουμε. Και ο Γιαμαλής έχει παίξει στην ΑΕΚ Πειραιός, και μάλιστα και οι δύο αυτοί παίκτες έχουν κλειστεί διεθνής με την ομάδα της ΑΕΚ Πειραιός. ΑΕΚ Φαλήρου έχει φτάσει στην Β' Εθνική. Στη φωτογραφία βλέπετε τη μετέπειτα συνέχεια της ομάδας που είναι ο ΑΟΚ Φαλήρου, και ένας παίκτης ο οποίος παίζει σήμερα στην ΑΕΚ. Σας λέει κάτι η φάτσα του. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΑΟΚ Φαλήρου, πήγε στον Ολυμπιακό, κυρία. Κονέ. Είδες οι γυναίκες που το ξέρουν το Κονέ. Παναγκέτης Κονέ είναι λοιπόν. ΑΕΚ που πλέον πάμε γρήγορα στην Κύπρο. Στην Τουρκία, Αλάσεχίρ Σπορ, είναι η Φιλαδέλφια το Αλάσεχίρ. Είναι λίγο έξω από τη Σμύρνη, φορά κίτρινο μαύρα και είναι η σημερινή πόλη της Φιλαδέλφειας. Ερζουρούμ είναι η Θεοδοσιούπολη που λέμε. Ο ιερός βράχος του ΝΑΤΟ εκεί είναι και το σημείο που έχει γίνει η μεγαλύτερη σφαγή Αρμενίων στην ιστορία, και είναι η περιοχή όπου πολιτογραφήθηκε για πρώτη φορά Τούρκος πολίτης ο Κεμάλ Αταθούρ. Έχει παίξει με την πρώτη εθνική η ομάδα αυτή. Εδώ βλέπετε έχει ρίξει και 3 γκολ στην αγαπημένη μου Φερνέ Παχτσέ. Καλές εμφανίσεις. Καλές εμφανίσεις, είστε την κοπελίτσα, λοιπόν, Κόνια Σπόρ είναι το εικόνιο, την ξέρετε την ομάδα όσο παίζεται και στοίχημα, παίζει και στην Ευρώπη. Είναι οι Καραμανίδες που λέμε, που τους δόθηκε μια διπλή επιλογή τότε.
ή θα αποτάξουν τη θρησκεία τους ή τη γλώσσα. Κράτησαν λοιπόν τη θρησκεία και άρχισαν να μιλούν μια ιδιωτική γλώσσα, τα καραμανλίδικα, παραμένοντας έτσι κρατώντας και την ελληνική ταυτότητά τους. Είναι η Μπεϊόγλου Σπορ, δεν είναι κάτι άλλο παρά μόνο ο Αθλητικός Σύνεχος πέρα στην Τουρκία. Πέμπτος από αριστερά, ένας παίκτης ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στην ΑΕΚ, ο Αλέκος Οφιανίδης, ξεκίνησε από την Πέρα Κλουμ, μια πολύ μεγάλη μορφή για την ΑΕΚ και τότε βέβαια το ποδόσφαιρο στην πόλη αντιλαμβάνεστε ότι είχε καθαρά ελληνικές ρίζες και μετά την καταστροφή ήταν ο ελληνισμός αυτός ο οποίος διατηρούσε σε υψηλά επίπεδα τον αθλητισμό. Άλλη μια ομάδα ιστορική είναι τα πέρα τα τάβλα, οι Κουρκουλιούς. Και να θυμίσουμε και ο Μενιάδος, ο Λευτέρης του Τσουκαντουλιάνος, ο οποίος απέξατε στην Ελλάδα, ήταν από μεγάλες μορφές του τουρκικού ποδοσφαίρου. Ναι, το πήραμε, έπαιξε 6 μήνες στην ΑΕΚ, τον είχαν παραμοιάσει, δεν ήξερε τι υπογράφει. Και επέγραψε στην ΑΕΚ ο Τσουκαντουλιάνης, αλλά στα γεράματα, αλλά ήταν μεγάλη μορφή. ΑΕΚ Μπελογιάννης, εδώ νομίζω δεν χρειάζεται από τίποτα άλλο, δεν είπαμε όλα νωρίτερα. Χαρακτηριστική φωτογραφία εδώ τους φίλους πρόσφυγες εδώ με τις κυλίτσες και τη φανέλα της ΑΕΚ, Λεβέντε, από κάτω ΑΕΚ. Βλέπετε, ήταν βυζαντινά γραμμένη η λέξη. ΑΕ Καβάνας, ήξερες εσύ ότι υπάρχει ΑΕ στην Αμάνα. ΑΕ Καβάνας, λοιπόν. Θες να πεις κάτι για αυτό, γιατί ήταν το βάρος μου, δεν μας έρθει. Λοιπόν, θυμάμαι κάτι κάθε λέξη. ΑΕ Καβάνας, είναι η ομάδα της... Δεν θυμάμαι να μας έτσι, να το λέμε αυτή. ΑΕ Καβάνας είναι η ομάδα η οποία είναι της τοπικής κοινότητας της Ελληνικής Εκκλησίας εκεί. Κουβαλίνοι περισσότεροι ορθόδοξοι φυσικά που αγωνίζονται. Απλά επιλέχθηκε ο δικέφαλος αυτός λόγω του ότι είναι το σύμβολο της Ορθοδοξίας και η ΑΕΚ ήταν ό,τι πιο κοντινό υπήρχε, φόρησαν τα κοινόμενα και έγραψαν τη λέξη τα τρία μαγικά γράμματα της ζωής μας. ΑΕΚ Λόντον, εδώ νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει γίνει από Έλληνες μετανάστες. Δεν έχει καμία σχέση η ομάδα με Έλληνες. Είναι ομάδα που δημιούργησαν Βραζιλιάνοι μετανάστες που ζουν στο Λονδίνο λόγω της αγάπης τους για την ΑΕΚ λόγω Ριβάλντο. Από την εποχή του Ριβάλντο αγάπησαν την ΑΕΚ. Και στο Λονδίνο μακριά οι Βραζιλιάνοι αυτοί έφτιαξαν μια ΑΕΚ η οποία τα πάει και πάρα πολύ καλά. ΑΕΚ Νέας Υόρκης, μια από τις ιστορικές ομάδες, κάποτε το πρωτάθλημα της Νέας Υόρκης δεκαετία του 70 και του 80, είχε γύρω στους 50 ομάδες, 60 ομάδες, είχε τρεις κατηγορίες. Μια από αυτές ήταν και η ΑΕΚ Νέας Υόρκης, τις οποίες τις στολές και το έμβλημα είχε στείλει ο αείμνηστος Λουκάς Μπάρλος. Νασιονάλ ΑΕΚ Πακιστάν, μια ομάδα στο Πακιστάν λεγόταν ΑΕΚ. ΑΕΚ Μπουρούντι, αυτή η φωτογραφία παιδιά είναι στο Μπουρούντι, έτσι. ΑΕΚ Γουέμπλι Γουόντερες στην Αυστραλία. ΑΕΚ στο Σίδνεϊ είναι ο Χρήστος Σάμπος, που παλιά μπορεί να το θυμάστε, μια από τις μεγάλες μορφές της ΑΕΚ. Έφυγε, πήγε να αγωνιστεί στο Πανελλήνιο του Σίδνεϊ. Εκεί είχε ένα τροχαίο και έχασε το πόδι του. Τον συναντήσαμε πριν από 2 μήνες. Πραγματικά πολύ συγκινητικό και μας εξιστόρισε την ιστορία ότι πήγε στην Αυστραλία να παίξει και εδώ βλέπουμε ότι είχε παίξει με τον Πανελλήνιο όντρα στην τοπική ΑΕΚ και είχε κερδίσει ο Πανελλήνιος με 8-0. Καλή ομάδα. ΑΕΚ Λόντον Οντάριο στον Καναδά. ΑΕΚ Ρίο Ντε Τζανέιρο, βλέπετε εδώ τον Ζούλιο Σέζαρ, μας έχει μείνει από την κολάρα εκείνη με τη Μίλαν, το ιστορικό 1-0. Φεύγοντας από την ΑΕΚ έφτιαξε ακαδημίες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Όπως ακαδημίες έκανε στην Αργεντινή και ο Μανόλο Ρουίς, πέρασε καθώς ένα φεγγάρι από την ΑΕΚ, στην γέννη πατρίδα του στο Σαν Φερνάντο. ΑΕΚ τη Βισοάρα, Αντώνη Ντόμπο, το θυμάστε και παλιοί, όταν πήγαινε για ψάρεμα το καλοκαίρι ο Μανολά στην Άξο, ήρθε ένα το καλοκαίρι εκείνα ο Αντώνη Ντόμπο, μεγάλη ιστορία στην Ρουμανία, εθνική Ρουμανία κλπ. Δεν έπαιξε όσο θα μπορούσε, πραγματικά πολύ καλό παίκτη, αλλά με το που έφυγε αγάπησε την ΑΕΚ και πήρε μια ομάδα που ήταν εγνωσμένης αξίας στην Ρουμανία, την Πολυτέχνικα τη Μισοάρα και την ονόμασε ΑΕΚ τη Μισοάρα. Και έπαιξε στην Ευρώπη ως ΑΕΚ τη Μισοάρα. Αθλητική Ένωση Ελλήνων Αλεξανδρίας, εδώ έχουν το εξής έτσι, περίεργο. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1910, 14 χρόνια πριν από την ΑΕΚ και έχει έμβλημα το δικέφαλο αϊτό και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Πρόλαβε λοιπόν την ΑΕΚ 14 χρόνια πριν. Ιστορική ομάδα με δικέφαλο αϊτό και βέβαια με αθλητές στο στίβο που ερχόντουσαν τότε στα πανδύνια από τα βήματα και διάβαζαν όλα τα βήματα. Στίβος, μπάσκετ, βόλεϊ, πινκ-πονκ, τα βήματα τα οποία ήταν διαδεδομένα εκεί στον Αλεξανδρινό ελληνισμό. Η γυναική ομάδα της ΠΑΕ ΑΕΚ, η ΑΕΚ ο Κινιάς που παίζει ράγμπι, έλα. Μπορείς να έλα. Κάτσε να δείτε το παιδί. Έλα. Πού να πεις τι ομάδα είσαι. Έλα. Εδώ είμαστε.
Αρθίσαι να. Ευχαριστούμε. Για δίνεις με το όνομά σου. Το μένα μαμά μου Τάσου. Τάσου που λέει να μην τι ομάδα είσαι, φυσικά μήνους. Μπράβο, Τάσο. Είναι το Δίκτυο Ακαδημιών, κάτσε να δώσουμε μαζί μας. Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕ. Και τελειώνοντας την παρουσίαση, να πούμε ότι αυτή εδώ που βλέπετε είναι η χορηγή της έκδοσης. Βοήθησε και η ΠΑΕΑΕΚ και η ΚΑΕΑΕΚ, η εταιρεία Captain's Brewing. Και ένας άγνωστος αλλά πολύ γνωστός φίλος ΣΑΕΚ, δεν θέλει να μην γνωστό το όνομά του. Υποστηρικτής εκδήλωσης και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία εδώ το Away the New Era. Και το Laporte, νέα έτσι, προσπάθεια δυνατή από ό,τι μαθαίνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η έρευνα συνεχίζεται. Τι άλλο έχουμε, κάτι άλλο έχουμε. Έχουμε μια κλήρωση. Δεν ξέρω αν ο κόσμος αν θέλει να σε ρωτήσει κάτι από το... κάτω από το κοινό, αν θέλει κάποιος... Νίκο, τα είπες όλα. Δεν όμως δεν μιλήσεις για τη μήτρα, γιατί πέρα είναι ό,τι μεγάλη. Είναι μια ομάδα που το 1922 κατάφερε να πάρει την εποχή εκείνη μέσα από την εγκατήρια το τοποκάτημα της Τουρκίας, το τοποκάτημα της Κυριακής. Νίκο, τι ήταν και το τοποκάτημα της Κυριακής, έτσι. Τότε το πρωτάθλημα στην Τουρκία δεν ήταν σε επίπεδο πανεθνικό. Κυρίως έπαιζαν ομάδες της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας. Λόγω και των αποστάσεων ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπήρχε το πρωτάθλημα της Κυριακής, που ήταν το πιο επίσημο, σαν να λένε, το πρωτάθλημα Τουρκίας. Το 1922, λοιπόν, πριν την καταστροφή, 21-22, η Πέρα Κλουμπ με αμυγός ελληνική ομάδα, με Έλληνες αθλητές, κατέκτησε, σαν να λέμε, το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Βέβαια, μετά το 22. Είχαμε τα γεγονότα, έφυγαν πάρα πολλοί παίκτες από την Πέρα Κλουμπ και ήρθαν στην ΑΕΚ. Δεν είναι ο μοναδικός προπονητής της ΑΕΚ, είναι λάθος ιστορικό να το λέμε ότι η ΑΕΚ προέρχεται μόνο από την Πέρα Κλουμπ. Είναι ο Ερμής, είναι ο Μεγαλέξανδρος, είναι τα Πέρα Τατάμ, είναι πολλές ομάδες οι οποίες αθλητές, ο Καλοσχέρης, ο Μενέλας, ας πούμε, που είναι εκ των ιδρυτών της ΑΕΚ, ήταν από το Κουρτουλούς, από τα τάβλα. Όλες αυτές οι ομάδες λοιπόν συνέθεσαν μέσω της προσφυγιάς και του διωγμού αυτών των αθλητών. Την ΑΕΚ, γιατί ήταν αθλητές εγνωσμένης αξίας, ο Εμίλιος, ο Μενέλαος, ο Ιωνάς, ο Πέτρας, ο Δημόπουλος, ο Κωνσταντίνος Πανούλης που ήταν απεριεκτικά στελέχη, Μενέλαος Καλοτσχέρης, ο Μενέλαος, ο Τιμολέων Τάκαρης, πολύ, και δημιούργησαν, είναι αυτό που λέμε και ακούμε, το ακούσαμε στην ταινία 1968 και συγκινούμαστε όλοι, η ιδέα αυτή η φοβερή θα φτιάξουμε ένα κλουμπ. Έγινε αυτό το κλουμπ λοιπόν και αυτό το κλουμπ μεγαλουργεί και μας έρχεται όλους εδώ με μεγάλη συγκίνηση και μεγάλη αγάπη να βρισκόμαστε και να μιλάμε χρόνια μετά για αυτό που δεν το είχαν φανταστεί ποτέ και που δεν θα το φανταστούν και οι επόμενες γενιές. Ήθελα επίσης να σε ρωτήσω ότι έχεις κάτι σε αυτήν την περιοχή. Πέντε χρόνια συγγραφή. Η έκδοση του βιβλίου είναι η δεύτερη έκδοση. Νομίζω ότι θα πάει και πολύ καλά και λόγω του δύο φωτογραφημάτων της ΑΕΠ. Νομίζω ότι θα ψηφούν και οι φανταστικοί οπωσδήποτε έτσι όπως κάνουν τα παραδείγματα. Είδα και πόσο ήταν μια φωτογραφία σου με τον πατήρα σου, γιατί από το μέρο σου είχα ψάξει και στον ήλιο πολύ. Ήθελα να μου πει λίγο από του παρουσιάστε πώ μου φύγουν οι εξαιρετικέ, τι σε έχει ξεκινήσει περισσότερο. Εντάξει, το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη νομίζω ότι ήταν ηθική κατάσταση για μένα. Έτσι, γιατί από εκεί είναι ο παππού που βλέπετε είναι από την Πλάγκα. Μια πολύ ωραία περιοχή τη Κωνσταντινούπολη, σήμερα λέγεται Γενίκα Πή. Πήγα στο μέρο που βαφτίστηκε ο παππού μου και κράτησα το βιβλίο, το οποίο είναι αφιερωμένο στον παππού και νομίζω ήταν ενδεχομένως και μια από τις πιο μεγάλες στιγμές τις δικές μου για την αγάπη μου προς την ΑΕΚ. Και συγκινητικό και ο Πατριάρχης, πάρα πολύ. Παντού και στη Νέα Υόρκη που πήγα, γιατί εκεί έχω περάσει τη μισή μου ζωή, ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Και εδώ, με αυτά που ακούσαμε τώρα και θυμήθηκα, γιατί ξέρω τι είναι μεγαλύτερο μου, θα σα παρέμβω για αυτό το Λατσχάρι, που δεν θυμόμαστε τίποτα. Το πιο μεγάλο όμως κομμάτι σε αυτά τα 5 χρόνια να είσαι εγκλωβισμένος σε έναν υπολογιστή και να ψάχνει πανεδός, το φίλο στην οικογένειά μου που με στήριξε και με στηρίζει πάρα πολύ, στη σύζυγό μου την Αργυρό που δεν θέλει ποτέ να την αναφέρω και με βρίζει τώρα, δεν πειράζει, στο μεγάλο μου γιο τον Γιώργο Κούλη στην Αμερική,
στο μεσαίο μου το Στράτο και στο μικρό μου τον Οδυσσέα, που με ανέχονται με όλη αυτή την τρέλα μετινά και τους ευχαριστώ στο κομμάτι που την έχω μεταδώσει και θα λήκαν τώρα ιδιαίτερα πάρα πολύ. Για να μην μονοπολούμε εμείς στην κουβέντα, θέλει κανείς να ρωτήσει για όλα αυτά, ξέρει για την ΑΕΚ, θέλει ή έχει διαβάσει από αυτά, ή του λέει ταξιδέψει και πριν από μας και πριν από τον Νίκο Αγιέφ της περιοχής. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω όμως επίσης, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα όμως είναι πάρα πολύ. Θέλεις να ρωτήσεις λοιπόν, ας πούμε, τι να μου λες, κάτι. Δεν θέλεις. Επειδή όμως πάντα μας έβλεπε και είναι πολύ δύσκολο. Και είδα τις ενότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, πώς καταλαβαίνεις τις διαφορίες και πόσος κόσμος είναι έξω από το λιθό. Σε φωτογραφίες, σε λέξεις, γιατί φαντάζομαι ότι στα λεφτώματα είναι περιορισμένος ο χρόνος και πολλές φορές αναγκάζεσαι να αφήσεις πολλά πράγματα απ' έξω. Και από αυτά που γράψε, να τους πόλεις όλα αυτά και σου στέλνουν από όλο το πλανήτη. Τι έχει μείνει έξω και τι μπήκε μέσα. Εγώ παιδιά δεν είχα ξανακάνει βιβλίο, ούτε ήξερα πώς θα γίνει. Αλλά όταν μάζεψα όλο το υλικό και κάποια στιγμή το πήγα στα μεγάλα εκδοτικά κέντρα, μου είπαν ότι είμαι τρελός και ότι να μην ασχοληθώ, δεν πρέπει να βγει ποτέ αυτό το βιβλίο. Έτσι λοιπόν βρήκα και εγώ, γιατί λόγω της δικής μου τρέλας, ένα τρελό Ικαριώτη, που είχε τον εκδοτικό οίκο Νότιος Άνεμος και μου λέει εδώ θα το κάνω μαζί. Αλλά βέβαια το κόστος όταν μου είπαν την τιμή, έβαλα τα κλάματα. Λέω δεν υπάρχει ποτέ να το βγάλω αυτό το βιβλίο, δεδομένου ότι θα υπομειζόμουν εγώ το κόστος αυτό. Τελικά με χίλιες δύο θυσίες τα καταφέραμε, βγήκε το βιβλίο με αυτό το... Δεν ήθελα να βγει πρόχειρο, δηλαδή προτιμούσα να μην βγει, αν είναι να βγει κάτι επειδή είναι η ΑΕΚ στη μέση, ήθελα να βγει έτσι ακριβώς όπως βγήκε, δηλαδή να είναι πολυτελής έκδοση και να αναδειχθεί το μεγαλείο της ΑΕΚ. Και αυτό έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν είναι βιβλίο των 5 ευρώ, γιατί δεν έπρεπε να είναι. Τι αποκόμισα τώρα με όλα αυτά, μεγάλο άγχος, μεγάλη αγωνία για να μπορέσει να εκτεθεί ο στόχος και πολύ μεγάλη συγκίνηση όταν τα φέρνει πάντα η τύχη, όταν δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, εκεί ήταν που χάρηκα το βιβλίο, το κράτησα για πρώτη φορά στην αγκαλιά μου και επειδή εκεί είναι προσφυγικά, ένιωσα μια πολύ μεγάλη. Και η πρώτη φορά που βγάλα ήταν εκεί στην Βερακλού. Έξω από την Βερακλού. Επίσης να θυμίσουμε ότι όλη η προσπάθεια είναι με την βοήθεια της επίσημης ΑΕΚ και ευχόμαστε και σε όλες τις άλλες ΠΑΕ να βοηθήσουν ανάλογες προσπάθειες. Έχουμε μια μεγάλη καταγραφή. Δυστυχώς υπάρχουν μικρές καταγραφές, αλλά δεν έχουμε καταγραφές αυτού του μεγέθους. Εγώ να ρωτήσω το αίμα σου εξακολουθεί να είναι κόκκινο ή έχει κίτρινη σκέφτο. Μα ήταν κίτρινο, μαύρο, πάντα δεν είναι. Πάντα ΑΕΚ. Ωραία. Λοιπόν, να φωνάξουμε και την συνάδελφο από το Thrive Sport για την κλήρωση του νικητή. Έλα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ από μένα. Ζωντανά, live. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και σαν site όλους όσους πήραν μέρος, να πούμε ότι οι συμμετοχές είναι 36 τον αριθμό. Λοιπόν, θα γίνει τώρα live. Θα μας πείτε μόνο για το μας πείτε να το πάρει εσείς. 20. Και το έχω έτοιμο. Λοιπόν, το όνομα είναι Γιώργος Στεφανίδης. Είναι εδώ. Γιώργος Στεφανίδης. Όχι. Πάμε στο επόμενο γιατί σκοπός είναι να έρθει και να το πάρω. Ναι. Πάμε τη σειρά. Φερτά. Καβράκος είναι, φαίνεται. Λοιπόν, 7. Ο Σγιούρα Λί. Νομίζω πάμε στο επόμενο. Θα μας πεις έναν αριθμό. Πες τον αριθμό. Ο αγαπημένος αριθμός ποιος είναι. Το 1. Λευτέρης Παππούδης, αν το λέω καλά, ή Παππούδης. Εδώ είναι. 2. Λοιπόν, Βάμπης Χατζηλιάδης. Είναι το πάμε έτσι. Χρήστος Ελευθεριάδης.
Θόδωρος Καραθεοδόρου. Οζιούρα Λί. Γιώργος Τσολακίδης. Βασίλης Κεσκίνης. Δημήτρης Αθανασίου. Όποιος είναι... Θωμάς Κουσμέρας. Σταύρος Μπούμας. Θέλω να πει το όνομα. Χριστίνα Θεοδοσίου. Δούκας Ντόκας. Πρόδρομος Κεντέρογλου. Σταμάτης Καρφόκλος. Ηλίας Παπαθανάς. Συγχαρητήρια. Ο τυχερός μας. Ο Στάθος μπορεί να μας φέρει ένα βιβλίο. Ευχαριστούμε πολύ. Και μία φωτογραφία. Σε λίγο να αφήσαμε, νομίζω ότι τελειώσαμε κάπου εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Τα βιβλία είναι από δίπλα και θυμίζω πάλι, σαν και δεν είναι πολύ μακριά, 30 του μηνός η παρουσίαση θα γίνει στην Ξάνθη και σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και όλους.